δύο λόγια στη γλώσσα μας, στα ελληνικά. Ίσως η δική σας η γλώσσα να είναι κυρίως στα αμερικανικά, για μένα είναι τα ελληνικά και ζητώ συγγνώμη για τις πολλές ατέλειες στην εκφορά του λόγου στην αμερικανική ή αγγλική γλώσσα. Η απόψινή συναυλία, όπως είδα στο πρόγραμμα, αφιερώνεται στον Πατριάρχη και στον Αρχιεπίσκοπο. Για μένα ευχαριστώ, για τον Αρχιεπίσκοπο συγχαίρω. Σας συγχαίρω διότι είναι άξιον και δίκαιον να οργανωθεί και αυτή η μουσική βραδιά, η καλλιτεχνική βραδιά, θα έλεγα η μουσική πανδεσία για τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, για τα 10 χρόνια της Αρχιεπισκοπίας του, τα οποία αποτελούν σταθμό στην ζωή και στην ιστορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της μεγάλης αυτής επαρχίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ή το λέγω άξιον και δίκαιον να οργανωθεί μέσα στις άλλες εκδηλώσεις του εορτασμού και της εξάρσεως της δεκαετίας της ποιμαντορίας του εδώ και μία βραδιά σαν την απόψινή της περιοπής και του καλλιτεχνικού κάλους της συναυλίας που παρακολουθήσαμε για έναν άνθρωπο σαν τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος πέραν των άλλων προσόντων και ικανοτήτων του, της επιστημοσύνης του, της λογιότητός του, της καλοσύνης του και πολλών άλλων, είναι και άνθρωπος μουσοτραφής, καλλιεργημένος και ευαίσθητος. Και εκείνος, ασφαλώς περισσότερο από μένα, αλλά ίσως και περισσότερο από πολλούς από εσάς, είναι σε θέση να εκτιμήσει την καλλιτεχνική αξία της απόψινής εκτελέσεως. Του το οφείλατε και καλώς επράξατε και το οργανώσατε αυτό. Αυτή την όμορφη βραδιά, στην οποία είχα την χαρά να συμμετάσχω και εγώ και μαζί με τους άλλους Αγίους Αδελφούς και όλους εσάς, τα αγαπητά τέκνα εν κυρίω, να απολαύσω αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί ήλθα αυτές τις μέρες από την Κωνσταντινούπολη, όταν συνήλθε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Φανάρι η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή των Οικολογικών Συμποσίων, τα οποία πραγματοποιεί από το 1995 και εντεύθεν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, συζητήσαμε για το πότε θα μπορούσαμε να οργανώσουμε στην Νέα Ορλεάνη το 8ο κατά σειράν διεθνές και διαθρησκειακών οικολογικών μας συμπόσιων και αμέσως πρότεινα αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου για να συμπέσει η εδώ παρουσία μου με τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου, να συμπέσει με την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Είναι λίγο ετεροχρονισμένος ο εορτασμός της δεκαετίας της ποιμαντορίας του, διότι εξελέγει τον Αύγουστο, ενεθρονίστη τον Σεπτέμβριο, δεν πειράζει που γίνεται ο εορτασμός με καθυστέρηση μερικών εβδομάδων. Γίνεται πάντως με την αγάπη που του αξίζει, με την τιμή που του αξίζει, με τις ευχές όλων μας που του αξίζουν, ευχές για πολλά ακόμη χρόνια ποιμαντορίας. Ίσως μερικοί από εσάς και απόψε και όλες αυτές τις μέρες που είμαι πλησίον σας, να λέτε από μέσα σας,
ο Αρχιεπίσκοπος επαινεί τον Πατριάρχη και ο Πατριάρχης επαινεί τον Αρχιεπίσκοπο. Στο Πατριαρχείο μας, όταν χωροστατεί ο Πατριάρχης ή ένας αρχιερεύς, βγαίνουν δύο διάκονοι και θυμιάζουν. Θυμιάζουν τον Πατριάρχη ή τον αρχιερέα που προεξάρχει, θυμιάζουν των υπόλοιπων ιερών κλήρων, θυμιάζουν όλους τους πιστούς, φυσικά τις εικόνες, την Αγία Τράπεζα και στο τέλος θυμιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι αυτή η περίπτωση η δική μας. Απλώς αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Καληνύχτα σας.